Φω στην ακρίτω το τούνελ βλέπει ο Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με τον πολύκρο των νόμο των που τελείσει αναστολή μέχρι τι 19 Μαρτίου και η ενεργοποίησή του τίθεται ω προπόθεση από του δανειστέ για το άνοιγμα τη κάνουλα τη ρευστότητα του προγράμματο στήριξη. Ο Χαρι Γεωργιάδη εκφράζει αισιοδοξία ότι η Βουλή θα ξεπαγώσει τον νόμο των παράλληλα με τη ψήφιση του πλαισίου εφερεγκιότητα. Αύριο θα ενημερώσω το Eurogroup ότι τα νομοσχέδια τη αφαιρεγκιότητα και των εκποιήσεων βρίσκονται ήδη ενώπιον τη Βουλή και ότι τα πλήστα είναι σε προχωρημένο στάδιο εξέταση. Μέσα από την οριστική ρύθμιση του θέματο των εκποιήσεων και τη αφαιρεγκιότητα, η διαδικασία αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, ίσω τον Απρίλιο. Αύριο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω του οποίου η Κύπρος μπορεί να αντλήσει από τη δευτερογενή αγορά ομολόγων έως και 500 εκατομμύρια ευρώ. Επί του παρόντο, η χώρα είναι αποκομμένη από το πρόγραμμα λόγω τη μη συμπλήρωση θετική αξιολόγηση από την Τρόικα. Η συμμετοχή τη Κύπρου στο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση είναι μια προοπτική που θα διευκολύνει καθοριστικά την οριστική αποκατάσταση τη πιστοληπτική ικανότητα τη Κύπρου, καθιστώντα τελικά χρειαστή την όποια εξάρτηση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ταυτόχρονα, θα είναι μια κίνηση που θα δώσει όθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Στο London School of Economics, με πρωτοβουλία του ελληνικού παρατηρητηρίου, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με τίτλο Το σχέδιο ανάκαμψη τη Κύπρου Μια ενδιάμεση αποτίμηση. Ο πρώην επικεφαλή των κλιμακίων τη Κομισιόν στην Τρόικα τόνισε το πρόβλημα του υψηλού επίπεδου του ιδιωτικού χρέου. Η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια της Ευρώπης στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το πρόγραμμα στήριξης έχει αποδώσει καλύτερα από όσο οι περισσότεροι θα θεωρούσαν πιθανό, λόγω της ανθεκτικότητας των Κυπρίων, της δυνατής εφαρμογής και του ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος. Η κατάσταση ωστόσο είναι ακόμα πολύ πολύ σκληρή για τους πολίτες. Ο Μάρτεν Φερβέη ανέφερε ότι παρατηρεί με ανησυχία την επιδείνωση κατά την έκφρασή του της εφαρμογής του μνημονίου.